Γεια σας, είμαι ο Μάριος και είμαι πάλι εδώ με Ντέψτε Πού, στο δωμάτιό μου, το γνωστό όπως το βλέπετε, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Και θα σας πω μια ιδέα που είχα, γιατί ανέβασα πρόσφατα ένα poll στο YouTube, αυτά τέλος πάντων τα έχετε δει φαντάζομαι, που ρωτούσα άμα γιατί είστε εγγεγραμμένοι ακόμα και το 100% δηλαδή όλοι, είπατε ότι περιμένετε καινούριο βίντεο. Τώρα καινούριο βίντεο, η αλήθεια είναι, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορώ να ανεβάσω έτσι ποιοτικό, αυτά που έκανα, ας πούμε, τα Nuzlocke και τις μάχες, ας πούμε. Οπότε είχα μια ιδέα, έτσι για να κρατήσουμε λίγο κάποιο content, εντάξει, χαμηλότερης ποιότητας, ας πούμε, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Είχα μια ιδέα να χρησιμοποιήσω, να εκμεταλλευτώ τα polls και τις δημοσιοποιήσεις και όλα αυτά από το feature που παρέχει το YouTube, όπως αυτό που ανέβησα την άλλη φορά, και να κάνουμε κάποιο είδος τουρνουά, διαγωνισμό, για να αναδείξουμε, ας πούμε, το καλύτερο Pokémon ή το μένος Pokémon ή το δυνατότερο ή κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω ακόμα ποια θα είναι τα κριτήρια. Πάντως το έχω σκεφτεί ως εξής, ας πούμε, κάθε μία ή δύο φορές την ημέρα να ανεβάζω στο YouTube μία δημοσκόπηση. Θα ανεβάζω, ας πούμε, κάποια Pokémon, μπορώ να ανεβάζω 4 Pokémon, και θα σας λέω, πείτε το καλύτερο, ας πούμε, ψηφίστε το καλύτερο Pokémon ή το αγαπημένο σας Pokémon ή αυτό που θεωρείτε ότι πρέπει να νικήσει το διαγωνισμό, ας πούμε. Τα έχω σκεφτεί να τα πάω με βάση type, ας πούμε, να αναδείξουμε το καλύτερο Fire type Pokémon ή το καλύτερο, ας πούμε, Fighting type Pokémon ή οτιδήποτε. Θα ήθελα τη γνώμη σας για κάτι τέτοιο. Οπότε αφήνω αυτό το βίντεο και αφήστε και εσείς ένα σχόλιο ως feedback, γιατί θα μ' άρεσε εμένα. Προφανώς θα είναι μακροπρόθεσμη ιδέα, σαν ένα τουρνουά, ας πούμε, και σαν πολλά τουρνουά που μπορούν να γίνουν με διάφορα types, και έτσι να κρατήσουμε έτσι κάποιο content. Και εντάξει, πότε δεν ξέρεις, μπορεί να κάνουμε και κάτι με τα νικητήρια Pokémon, κάποια μάχη, κάποιο event τέλος πάντων. Οπότε αυτό, γράψτε κάτω τη γνώμη σας και θέλω πολύ να δω τι γνώμη έχετε. Γεια σας!